Μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2020 θα συνεχίσουν να πληρώνουν από την τσέπη τους οι ασφαλισμένοι στο ΝΕΟΠΗ τα γυαλιά οράσεως που προμηθεύονται από τα καταστήματα οπτικών. Το θέμα της αποζημίωσης για τα γυαλιά είναι υπό επανεξέταση, καθώς η οπτική είναι σε διαπραγματεύσεις με το Υπουργείο Υγείας. Έχουμε πάρει μία παράταση και έχουμε δώσει αντίστοιχα ως κλάδος στο ΝΕΟΠΗ εκτέλεσης των συνταγών με το παλιό τρόπο, δηλαδή να πληρώνεται ο ασφαλισμένος ο ίδιος από τον οργανισμό μέχρι τις 31 πρώτου του 2020. Μετά το συζητάμε για να δούμε πού μπορεί να υπάρξει χρυσή τομή, αν υπάρξει. Οι οπτικοί δηλώνουν αντίθετη στο ενδεχόμενο οι ασφαλισμένοι να προμηθεύονται τα γυαλιά τους από τα καταστήματα χωρίς να καταβάλουν χρήματα, καθώς το παρελθόν που είχε εφαρμοστεί παρόμοιο σύστημα με βάουτσερ, σημειώθηκαν μεγάλες καθυστερήσεις στην αποζημίωσή τους από τα ασφαλιστικά ταμεία. Στη χώρα μας δραστηριοποιούνται 2.700 οπτικοί, οι οποίοι για πρώτη φορά έχουν ιδρύσει ομοσπονδία. Αν και μέχρι πρώτην τα καταστήματα τους διέθεταν μόνο εισαγόμενους σκελετούς, κυρίως από την Ιταλία, τα τελευταία χρόνια η αγορά διαθέτει και ελληνικής κατασκευής γυαλιά. Στην πρώτη πανελλήνια έκθεση οπτικής και οπτομετρίας που διοργανώνεται στη Θεσσαλονίκη, παρουσιάστηκαν όλες οι εξελίξεις στον κλάδο. Οι εξελίξεις είναι τεράστιες. Κάθε χρόνο υπάρχει αλματώδη εξέλιξη στους πολυεστιακούς φακούς που θα πρέπει να φοράνε και να επιλέξουν οι περισσότεροι άνθρωποι άνω των 40 ετών, διευκολύνουν τη ζωή τους. Οι οπτικοί συνιστούν στους πολίτες να μην προμηθεύονται γυαλιά από το παραεμπόριο, καθώς εκτός από το οικονομικό πλήγμα που προκαλούν σε ελληνικές επιχειρήσεις, θέτουν σε κίνδυνο την υγεία τους από τα κακής ποιότητας οπτικά.